Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. Σήμερα θα αναφερθούμε σε μια κολοσιαία μορφή της φιλοσοφίας, στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης, όπως και ο Πλάτων, είναι οι δύο εμβληματικοί φιλόσοφοι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Θα μπορούσα να ισχυριστώ πως ο ένας μας δείχνει το βορρά και ο άλλος τον νότο ή ακόμα πως και οι δύο μας δείχνουν το βορρά, μόνο που ένας δείχνει τον γεωγραφικό βορρά και ο άλλος τον μαγνητικό βορρά. Ο Αριστοτέλης δεν ήταν Αθηναίος. Κατάγεται από τα Στάγυρα. Τα Στάγυρα ήταν μια περιοχή της Χαλκιδικής. Ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός, ο Νικόμαχος, και αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην απλή εισαγωγή που θα επιχειρήσουμε στο σημερινό επεισόδιο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης σε πολύ νεαρή ηλικία κατεβαίνει στην Αθήνα και γίνεται μαθητής του Πλάτωνα. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής του Αριστοτέλη. Θα πρέπει να σας πω πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος εκείνης της εποχής να επιχειρεί να μάθει και να βρίσκει έναν μέντορα του διανοητικού ύψους του Πλάτωνα. αλλά αργότερα απομακρύνεται από τον Πλάτωνα μετά το θάνατό του για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς ίσως ήταν πως η Ακαδημία ε, του Πλάτωνος πέρασε στα χέρια του Σπεύσιπου με τον οποίο ο Αριστοτέλης δεν είχε ίσως καλή σχέση πίστευε πως ο Σπεύσιπος και οι θεωρίες του αλλιώναν την πλατωνική διδασκαλία. Εν συντομία αργότερο ο Αριστοτέλης γίνεται ε, μετά από πρόσκληση του ε, βασιλιά της Μακεδονίας, του Φιλίππου του Δευτέρου, γίνεται ο δάσκαλος του Αλέξανδρου για τρία χρόνια. Βέβαια το ερώτημα που τίθεται στην ιστορία είναι κατά πόσον, ο διδάσκαλος Αριστοτέλης κατάφερε να επηρεάσει τον νεαρό Αλέξανδρο. Αυτό μάλλον δεν ισχύει γιατί ανοιχνεύεται η αριστοτελική επιρροή στον Αλέξανδρο, πολύ μικρή ή θα έλεγα μηδαμινή. Ο Αριστοτέλης ιδρύει το Λίκιο, κάτι αντίστοιχο με την Ακαδημία του Πλάτωνος. Ίδρυσε δηλαδή τη δική του σχολή φιλοσοφίας. Αργότερα όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι βρέθηκαν να αντιμάχονται τους οπαδούς του Αλεξάνδρου και έτσι ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια. Αυτό τον ανάγκασε να φύγει γιατί φοβήθηκε μια πιθανή τιμωρία, δηλαδή δεν υπέστη με καρτερικό τρόπο την τιμωρία όπως έκανε ο Σοκράτης και πεθαίνει ένα χρόνο αργότερα αφού έφυγε στη Χαλκίδα. Αυτή είναι η συντομία είναι η ζωή του Αριστοτέλη πολύ περιληπτικά φυσικά. <ΛΟΣ> Ας δούμε τον Αριστοτέλη ως φιλόσοφο. Όπως προανέφερα, ο Αριστοτέλης είναι μια κολοσία εμβληματική μορφή της φιλοσοφίας. Είναι ο πρώτος συστηματικός φιλόσοφος εκείνος που κατηγοριοποιεί τη γνώση. Ας φανταστούμε τη γνώση σαν μια τεράστια κυρίες και κύριοι βιβλιοθήκη. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να νοικοκυρέψει αυτή τη βιβλιοθήκη, φτιάχνει τα ράφια θα λέγαμε και σε κάθε ράφι τακτοποιεί τη συγκεκριμένη θεματολογία. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε σχεδόν με τα πάντα. Σε σχέση με τον Πλάτωνα δεν κοιτά τον ουρανό αλλά κοιτά τη γη ο Πλάτων ανέπτυξε μία φιλοσοφία διαφυγής, μία φιλοσοφία η οποία κατά μία έννοια απαρνιέται τη φθαρτή πραγματικότητα. Κατά τον Πλάτωνα, όπως έχουμε πει, αυτό που ζούμε, αυτό που βιώνουμε καθημερινά, τα πάντα που μας περιβάλλουν είναι απικάσματα, είναι αντίγραφα, Ενός ιδεατού κόσμου, ο οποίος προϋπάρχει, είναι προαιώνιος, είναι άφθαρτος, είναι άχρονος, έχει εγκατασταθεί στον επουράνιο θόλο της πραγματικότητας και εκεί υπάρχουν, βασιλεύουν οι αιώνιες μορφές, οι περίφημες πλατωνικές ιδέες, εκ των οποίων από την αντανάκλασή τους στον φθαρτό κόσμο της καθημερινότητάς μας γεννιέται κάθε τι που βλέπουμε αλλά για τον Πλάτωνα, αυτά που βλέπουμε δεν έχουν καμία σημασία. Πώς μπορούμε να βρούμε την αλήθεια μέσω του νου, μέσω της λογικής, όταν ο άνθρωπος εγκύπτει στη ψυχή του, προσπαθώντας να κάνει τι, προσπαθώντας να θυμηθεί την προήπαρξη της ψυχής του, όταν η ψυχή ε, υπήρχε στον κόσμο των ιδεών, όταν είχε συναναστραφεί τις ιδέες και να θυμηθεί, έτσι ο άνθρωπος κατά τον Πλάτωνα δεν πρέπει να κοιτά τη γη, αλλά πρέπει να θυμηθεί αυτό που προϋπήρχε μέσα του ως αλήθεια. Ο Αριστοτέλης κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Αριστοτέλης επιθυμεί να κατανοήσει την πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα πως θεωρείται ένας από τους πρώτους εμπειριστές κατά τον Αριστοτέλη, η γνώση μας, αυτό δηλαδή που μπορούμε να γνωρίζουμε καθημερινά, προέρχεται από την αισθητηριακή μας αντίληψη. Κάθε τι που κατανοούμε και τοποθετούμε ως εικόνα μέσα μας, προέρχεται από τις αισθήσει μας. Βλέπω κάτι, ακούω κάτι, αγγίζω κάτι, δημιουργείται μια εικόνα την οποία ο νους μου και η λογική μου επεξεργάζεται ώστε να μπορώ να εκφέρω μία γνώμη για αυτήν. Θα σας έλεγα ότι ίσως ο Αριστοτέλης αρμόζει περισσότερο στον μέσο νου, τον κοινό νου, τον φυσιολογικό νου, χωρίς φυσικά να υπονοώ πως ο μέσος νους στερείται της ικανότητας της λογικής. Αλλά υπό αυτήν την έννοια, σαφώς η πλατωνική φιλοσοφία δεν απευθύνεται στον μέσο νου. Έτσι ως ένα μικρό μότο θα μπορούσα να ισχυριστώ πως ο Πλάτων και ο μέσος νους δεν ταιριάζουν. Ο Αριστοτέλης κατά πολλού αναλυτές είναι ένας νερωμένος Πλάτωνας. Επιχειρεί τον ίνο της Σοφίας, το απόσταγμα της πλατωνικής Σοφίας, να του προσθέσει λίγο νερό για να το κάνει πιο κατανοητό θα λέγαμε. Συνήθως λέγεται ότι ο Αριστοτέλης είναι εκείνος που βρίσκεται απέναντι από τον Πλάτωνα και θα δούμε το λόγο, αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία πιθανώς θα συμφωνούσε με τον Πλάτωνα. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνούσε ότι κάθε τι που βλέπουμε γύρω μας, κάθε εικόνα, κάθε αντικείμενο, κάθε πράγμα, κάθε όν αυτού του κόσμου είναι φθαρτό, είναι μεταβλητό. Έτσι θα μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε και τον Πλάτωνα, μα και τον Αριστοτέλη στις θεωρίες του Ηράκλητου, της αιώνιας ροής των πραγμάτων, της αιώνιας μεταβολής. Παρά τα αυτά, ο Αριστοτέλης διαφωνεί σε κάποια πράγματα με τον Πλάτονα, και αυτή η διαφωνία αρχίζει και συνθέτει, βάζει δηλαδή τα θεμέλια για να χτίσει τη δική του προσωπική φιλοσοφία. Το πρώτο που ο Αριστοτέλης επιχειρεί να κάνει, προσπαθώντας να αποδομήσει, κάτι πολύ συνηθισμένο στη φιλοσοφία, το μέντορά του, είναι να εισάγει το επιχείρημα του τρίτου ανθρώπου, όπω λέγεται, ε, όταν επιχειρεί να περιγράψει και να ασκήσει μια κριτική στις αιώνιες πλατωνικές ιδέες. Να σας θυμίσω ότι ο Πλάτωνας έλεγε ότι για κάθε τι που, Βλέπουμε γύρω μας κάθε τι που υπάρχει, εγώ, εσείς, μία πέτρα, ένα λουλούδι, μία ανεμόνι, ένα ζωάκι, μία κοτούλα, αλλά και όλες οι ιδέες που υπάρχουν εδώ, υπάρχει μία πρώτη ιδέα η οποία βρίσκεται στον ουρανό, να σας το πω έτσι, σε μία άφταρτη πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή μία ιδεώδης μορφή των πραγμάτων. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι Εφόσον υπάρχει μία ιδέα στην οποία κάθε τι εδώ μοιάζει, πιθανώς και η ιδέα που βρίσκεται στον ουρανό, να υπάρχει μία τρίτη ιδέα που να μοιάζει και αυτή η ιδέα και μία τέταρτη ιδέα που θα μοιάζει τρίτη ιδέα και έτσι οδηγούμαστε σε μία συνεχή διαδοχή ιδεών επαόριστων. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι στη γλώσσα μας υπάρχουν τα κύρια ονόματα και υπάρχουν και τα επίθετα. Τα κύρια ονόματα αφορούν σε πράγματα και πρόσωπα που το καθένα τους είναι το μόνο πράγμα ή το μόνο πρόσωπο στο οποίο το εν λόγω όνομα αρμόζει. Με απλά λόγια, ο Ναπολέων, ο Μπετόβεν, η Σελήνη, η Γη είναι ένα όνομα το οποίο αρμόζει μόνο σε ένα αντικείμενο, μόνο σε ένα πρόσωπο. Εν αντιθέσει, τα ονόματα είδους και τα επίθετα κατά τον Αριστοτέλη αρμόζουν σε πολλά πρόσωπα, σε πολλά αντικείμενα. Για παράδειγμα, το όνομα είδους, ο σκύλος, η γάτα, είναι εκατομμύρια σκύλοι, εκατομμύρια γάτες, άρα βλέπουμε ότι το όνομα είδους αρμόζει σε πολλά αντικείμενα. Ή τα επίθετα, κόκκινο λουλούδι, το πράσινο, ο γλυκής, ο ανθρώπινος, όλα τα επίθετα κατηγοριοποιούνται σε πολλά αντικείμενα. Δηλαδή μας λέει ότι λέγοντας την έννοια του καθολικού, το καθόλου, εννοεί εκείνο που είναι τέτοιας φύσης ώστε να αποτελεί κατηγόρημα πολλών. Ενώ το καθέκαστον είναι ακριβώς αυτό που δεν αποτελεί κατηγόρημα πολλών. Άρα το κύριο όνομα κατά τον Αριστοτέλη υποδηλώνει μία ουσία, ενώ ένα επίθετο ή ένα όνομα είδους όπως για παράδειγμα λέμε ανθρώπινος ή άνθρωπος, υποδηλώνει το είδος του πράγματος. Το όνομα είναι το τόδετη, το τόδετη που είναι η ουσία του πράγματος, ενώ το όνομα είδους και το επίθετο είναι το πιόντι Αυτή είναι μια πρώτη, θα έλεγα, πολύ σημαντική έννοια που μας εισάγει στην αριστοτελική ουσία. Έτσι ο Αριστοτέλης μας λέει πως η ουσία ενός πράγματος δεν ανοιχνεύεται στα καθόλου, παρά μόνον μέσα στο ίδιο το πράγμα. Τα καθόλου, οι καθολικές έννοιες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν παρά μόνον αν βρίσκονται μέσα στο πράγμα. Ο Πλάτων όμως μας έλεγε το αντίθετο. Μας έλεγε δηλαδή ότι οι ιδέες υπάρχουν ανεξαρτήτως της παρουσίας του πράγματος. Έτσι, ο Πλάτων θα σας έλεγε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν τα κόκκινα λουλούδια, δεν υπάρχει κανένα κόκκινο λουλούδι ή κανένα κόκκινο αντικείμενο στη γη, η ιδέα της ερυθρότητος υπάρχει. Ο Αριστοτέλης μας λέει το αντίθετο, ότι αν δεν υπάρχουν τα κόκκινα λουλούδια, αν δεν υπάρχει τίποτα στο χρώμα που εμείς ονομάζουμε κόκκινο, δεν υπάρχει το κόκκινο χρώμα. Επίσης για την ουσία ο Αριστοτέλης μας λέει ότι είναι αυτό το χαρακτηριστικό μέσω του οποίου ένα πράγμα χαρακτηρίζεται ως το συγκεκριμένο πράγμα. Εν τη απουσία αυτών των χαρακτηριστικών το πράγμα πάβει να υφίσταται, πάβει να υπάρχει. Τα καθολικά σημαίνουν οι καθολικές έννοιες στερούνται οι καθολικές έννοιες παίρνουν υπόσταση μόνο όταν συνδυάζονται με το πράγμα το οποίο έχει την ουσία. Τόστην στην ουσία υπάρχουν και τα κατασυμβεβικός χαρακτηριστικά. <Κι> Είναι τα επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία ακόμα και αν χαθούν από το πράγμα το πράγμα δεν στερείται της κύριας ουσίας του. Εξακολουθεί να υπάρχει. Ένα απλό παράδειγμα. Μπορώ να πάρω ένα τραπέζι. Η ουσία του τραπεζιού ας υποθέσουμε πως είναι ότι είναι ένα έπιπλο στο οποίο τοποθετούμε αντικείμενα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση τους. Αυτή είναι η ουσία ενός τραπεζιού. Αν παρόλα αυτά το τραπέζι είναι παραλληλόγραμμο, είναι τετράγωνο, είναι στρογγυλό, αν έχει τέσσερα πόδια, αν έχει τρία πόδια, αυτό αποτελεί τα κατασυμβευικό στοιχεία, γιατί ακόμα κι αν παραλαχθούν, ακόμα κι αν διαφοροποιηθεί το σχήμα του τραπεζιού, το χρώμα του τραπεζιού, τα πόδια του τραπεζιού, το τραπέζι θα εξακολουθεί να υφίσταται. Ένα πιάνο είναι ένα πληκτροφόρο όργανο. Η ουσία του, ας υποθέσουμε, είναι πως η παραγωγή του ήχου συνδυάζεται με τα πλήκτρα του. Αν το πιάνο είναι έβενος, αν έχει χρώμα καφέ, αν, α, α, αν είναι οποιοδήποτε διαφορετικό ξύλο δεν μας πειράζει γιατί δεν επηρεάζει τη βασική ουσία του οργάνου που είναι να έχει πλήκτρα. Ας προχωρήσουμε σε μια ε, δεύτερη πολύ σημαντική ε, έννοια του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να συνενώσει την ύλη και τη μορφή. Α δούμε πώ περιγράφει την ύλη, αρχικώ. Η ύλη για τον Αριστοτέλη είναι κάτι το οποίο είναι άμορφο, δεν έχει ταυτότητα. Είναι μια κατάσταση δυνητική. Είναι μια κατάσταση εν εξελίξη. Από μόνη τη η ύλη δεν μα οδηγεί πουθενά. Η ύλη έχει ανάγκη τη μορφή. Τι είναι η αριστοτελική μορφή, με πολύ απλά λόγια. Η μορφή του Αριστοτέλη δίνει σχήμα στην ύλη, υποστασιάζει την ύλη. Κάνει δηλαδή ένα αντικείμενο πραγματικά να υπάρχει. Το εξελίσσει. Όσο ένα αντικείμενο, όσο ένα πράγμα αποκτά μορφή, περισσότερο μορφή, τόσο εξελίσσεται. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι μια φιλοσοφία συνεχούς εξέλιξης. Γιατί ο, ο Αριστοτέλης, κατά τη γνώμη μου, παρατηρεί ένα οπτιμιστικό, ένα αισιόδοξο σύμπαν το οποίο βρίσκεται σε μία κατάσταση εξέλιξης. Οτιδήποτε υπάρχει στη γη, εμείς οι ίδιοι, τα αντικείμενα, τα άψυχα και τα έψυχα, βρίσκονται σε μία κατάσταση διαρκούς εξέλιξης. Και αυτή η εξέλιξη ξεκινά από την πορεία που θα τα καταστήσει ουσιώδη ξεκινώντας από την ύλη η οποία είναι άμορφη φτάνοντας σε μια κατάσταση που το αντικείμενο αποκτά σχήμα. Για παράδειγμα, τα κλασικά παραδείγματα είναι ένα κομμάτι μαρμάρου το οποίο όταν γίνει ένα άγαλμα γίνεται αντικείμενο. Άρα θα σας έλεγα ότι η μορφή είναι αυτό που οροθετεί ένα αντικείμενο. Είναι η οροθεσία του αντικειμένου. Η μορφή κατά μία έννοια είναι ξεχωριστή από την ύλη και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εκείνη όπως οι πλατωνικές ιδέες χαρακτηρίζεται από στοιχεία μεταφυσικά αιωνιότητας. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να υπενηχθώ πως οι αιώνιες μορφές του Αριστοτέλη, έστω και αν συνδυάζονται με την ύλη, δεν απέχουν πολύ με τις αιώνιες ιδέες ε, του Πλάτωνα. Συνοψίζω ότι η ύλη μαζί με τη μορφή αποκτά ουσία, αποκτά ταυτότητα. Περνώ σε μία άλλη ε, σημαντική έννοια, την έννοια της δυνατότητας σε σχέση με την ενέργεια. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι κάθε τι στη γη έχει έναν σκοπό που πρέπει να πραγματοποιήσει. Κάθε τι έχει ένα σκοπό που πρέπει να πραγματοποιήσει και αυτός ο σκοπός συνδυάζεται με την εξέλιξη του πράγματος. Κάθε τι βρίσκεται εν δυνάμει. Έτσι ορίζονται δύο πολύ σημαντικές αριστοτελικές έννοιες, το δυνάμιον και το ενεργείαον. Κάθε τι που μπορούμε να δούμε στη φύση είναι εν Φανταστείτε μια προνύμφη. Μια προνύμφη η οποία στην εξελικτική της πορεία θα γίνει μια πάρα πολύ όμορφη πεταλούδα. Ένα μικρό αυγό που το γεννάει ένα πουλάκι, η πορεία του εξελικτική από το δυνάμι στο ενεργεία είναι να γίνει ένα νέο πουλάκι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το αυγό θα καταλήξει να γίνει ένα ωραίο πουλάκι, μπορεί δηλαδή να μην περατώσει την εξελικτική του πορεία της πραγμάτωσής του. Μπορεί να καταλήξει στο πιάτο σας σαν μια ομελέτα. Για τον Αριστοτέλη όμως, κάθε τι έχει ένα σκοπό. Αυτό ορίζει την έννοια της τελεολογίας. Υπάρχει το τέλος, υπάρχει ο σκοπός, υπάρχει αυτό που κάθε τι πρέπει να γίνει. Άρα συντεριάζουμε τη δυνατότητα με την ενέργεια. Όσο αποκτά ενέργεια ένα «ον», όσο πλησιάζει δηλαδή την απόλυτη πραγμάτωσή του, η οποία πάντα εξαρτάται από την ύλη, τόσο μεγαλύτερο βαθμό τελειότητος κατέχει. Αν συνεχίσουμε αυτή την εξελικτική πορεία των πραγμάτων, δηλαδή των συνεχών ε, αυτοπραγματώσεων, των οντικών αυτοπραγματώσεων, θα φτάσουμε σε ένα «ον» το οποίο είναι απόλυτα πραγματομένο, δεν έχει δηλαδή απραγματοποιητούς σκοπούς. Όλες οι δυνατότητές του έχουν πραγματοθεί εν ενεργεία. Αυτό το «ον» ο Αριστοτέλης το ονομάζει Θεό. Ο Αριστοτελικός Θεός λοιπόν είναι το όν το οποίο έχει πραγματώσει όλες τις δυνατότητές του σε ενέργεια. Ο Θεός είναι άειλη μορφή κατά τον Αριστοτέλη. Οτιδήποτε υπάρχει στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο δηλαδή της αισθητηριακής μας αντίληψης, ακόμα και αν αποκτήσει μορφή, Ακόμα δηλαδή κι αν αποκτήσει μορφή και ουσία δεν θα μπορέσει ποτέ να απαγκιστρωθεί από το υπόστρωμα της ύλη. Μόνον το άϊλο πνεύμα του Θεού κατά τον Αριστοτέλη είναι απόλυτη μορφή, απόλυτη μορφή. Πώς περιγράφει όμως ο Αριστοτέλης το Θεό. Ο Θεός είναι το κοινούν ακίνητο. Εδώ λίγο να σταθώ και να πω ότι οι αριστοτελικές θεωρίες ε, της μεταφυσικής και η απόπειρά του να ερμηνεύσει τη Θεία Πραγματικότητα και βεβαίως εδώ να πω πως ο, ο Αριστοτέλης δεν ήταν μία θρησκευόμενη φύση, δεν ήταν μία φύση που ε, θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως μία θρησκευτική φύση. Βεβαίως, εκείνη την εποχή, η έννοια του Θεού ήταν πολύ διαφορετική με την μετέπειτα αποτυπωμένη έννοια του Θεού, όπως κυρίως εισάγεται από τον 3ο-4ο αιώνα, όταν πλέον ο χριστιανισμός ως δόγμα σταδιακά κυριαρχεί στη Δύση. τον συναντάμε τον Αριστοτέλη πια σε μια κατάσταση συμφιλίωσης της φιλοσοφίας του με το χριστιανισμό στο πρόσωπο για παράδειγμα το 13ο αιώνα του Θωμά του Ακινάτη όταν μέσα από την αριστοτελική λογική προσπαθεί να αντλήσει τα κατάλληλα επιχειρήματα μέσω των οποίων θα μπορούσε να εδραιώσει τη φυσική θεολογία, να βγάλει τα επιχειρήματα εκείνα που με την αριστοτελική με βάση την αριστοτελική σκέψη θα μπορούσε να δικαιολογήσει με λογικά επιχειρήματα την αποκάλυψη του Θεού στη γη. Ο Αριστοτέλης όταν μιλά για τον Θεό δεν μιλά για τον Θεό της Θεία πρόνοιας του χριστιανισμού. Δεν είναι ο Θεός ίσως που διακατέχεται από επιθυμίες, από βούληση. Εδώ να μνημονεύσω ότι ακόμα και αν κατά τον Αριστοτέλη, όπως πολλούς πολλούς αιώνες αργότερα επανέλαβε και ο Σπινόζα αν, αν, και ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά το Θεό, τη θεότητα, τη θεία πραγματικότητα με λίγα λόγια, δεν πρέπει να περιμένει την ανταπόδοση αυτής της αγάπης. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πρόσωπο. Ο Θεός κατά τον Αριστοτέλη είναι αιώνιος, είναι άπειρη ουσία, είναι απόλυτα πραγματομένος, ε, χωρίς απρο, ε, σκοπούς, οι δυνατότητές τους έχουν εκπληρωθεί ως απόλυτη ενέργεια και είναι νόησης, η νόησης, η υπέρτατη νόησης, όπως λέει. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταστροφή του Θεού, αν ο Θεός, ο Αριστοτελικός, εξέλθει της τελειότητός του, βγει δηλαδή έξω από τη σφαίρα της τελειότητός του θα είναι εκφυλισμός της έννοιας. Ο Θεός είναι εξαναγκασμένος κατά κάποιο τρόπο, όπως ε, ισχυρίζει το Αριστοτέλης, να παραμένει στον κύκλο της τελειότητάς του. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ το, υπέρ, το αιώνιο, το άχρονο, το άφθαρτο, η άπειρη ουσία να συνδιαλέγεται με κάτι το οποίο είναι μεταβλητό, το οποίο είναι φθαρτό, το οποίο είναι έχει όλα αυτά τα προβλήματα ε, που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Η ψυχή του Αριστοτέλη είναι μια άλλη σημαντική έννοια όπου και αυτή είναι αρκετά διαφοροποιημένη από τον τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας θεωρούν την έννοια της ψυχής. Δεν είναι η πλατωνική ψυχή, δεν είναι η ψυχή που προϋπήρχε ε, εναρμονισμένη στον αιώνιο κόσμο των ιδεών, όταν περιδιάβαινε τον πουράνιο θόλο μαζί με τις ιδέες και ε, τροποντινά ερωτοτροπούσε αναζητώντας την υπέρτατη ομοφιά και μετακαλείται όταν βρίσκεται εγκλωβισμένη στο ανθρώπινο σώμα να θυμηθεί. Η ψυχή είναι και αυτή η μορφή του σώματος. Τι έννοια είναι λίγο δυσδιάκριτη. Θα ήθελα πολύ σύντομα να την, να, την, να την αναλύσω. Όταν ο Αριστοτέλης μιλά για τα αντικείμενα, την ύλη και τη μορφή, όπως σας είπα προηγουμένως, υπονοεί πρωτίστως πως η μορφή είναι αυτή που σχηματίζει την ύλη, που δίνει ταυτότητα στην ύλη. Όταν όμως μιλά για την ψυχή, δεν θεωρεί ότι δίνει ένα σχήμα στην ψυχή, αλλά σε μία θα έλεγα βιταλιστική θεώρηση, είναι αυτό που κάνει ένα σώμα οργανισμό. Ενοποιεί, δίνει ενότητα και σκοπό σε ένα σώμα. Η ψυχή δηλαδή είναι αυτή που δίνει ενότητα και σκοπό στο ανθρώπινο σώμα και κατά μία έννοια ενεργοποιεί τα πάντα. Άρα ο, πιθανώς ο Αριστοτέλης θα σας έλεγε, πως δεν είναι το μάτι σας που βλέπει, αλλά είναι η ψυχή σας που βλέπει μέσα από το μάτι σας. Δεν είναι το αυτή σας που ακούει, αλλά είναι η ψυχή σας που ακούει χρησιμοποιώντας το όργανο που λέγεται αυτή. Η ψυχή κάνει κάθε τι οργανισμό. Άρα ο Αριστοτέλης θα σας έλεγε πως υπάρχουν ψυχές παντού είναι αυτό που ενοποιεί το «ον» δίνοντάς του ζωή. Αλλά, προσέξτε, πολύ σημαντική παρατήρηση, η ψυχή δεν είναι απαραίτητο εόνια, αιώνια, δεν υπάρχει έξω από το σώμα, είναι ταυτισμένη με το σώμα. Ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί πως η ψυχή είναι ξεχωριστή του σώματος. Σε μια βιταλιστική θεώρηση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η ψυχή είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο κάνει ένα σώμα οργανισμό. Κάνει ένα σώμα δηλαδή, το ορίζει ως μία ενότητα ζωής. Παρέχει ζωή με τα στοιχεία του οργανισμού. Μάλιστα ο Αριστοτέλης λέγεται πως ε, ε, ηρωνευόταν το πυθαγόριο δόγμα της μετεμψυχώσεως. Ο Αριστοτέλης δένει την ψυχή με το σώμα. Μάλιστα ε, να διαβάσω ε, στο βιβλίο του ε, περί ψυχής μας λέει ότι αναγκαίον άρα την ψυχή ουσία είναι ως είδος σώματος φυσικού δυνάμει ζωή έχοντος. Δηλαδή, να μεταφράσω, λέει ότι η ψυχή είναι ουσία. Είναι δηλαδή το είδος ενός φυσικού σώματος, κυρίας και κύριοι, που έχει δυνάμει ζωή. Η δε ουσία μας λέει και η ουσία αυτή της ψυχής είναι η εντελέχεια. Τι αυτού άρα σώματος εντελέχεια. Η εντελέχεια είναι όλη η εξελικτική πορεία όπως είπαμε προηγουμένως, που κάνει τη δυνατότητα πραγματικότητα ενέργεια, το δυνάμει ον, το κάνει ενεργεία ον. Η προνύμφη, η προνύμφη θέλει κάποια εξελικτικά στάδια να περάσει για να γίνει από μια προνύμφη, μια πανέμορφη πεταλούδα. Αυτός ο δρόμος, αυτή η εξελικτική οδός που θα μας οδηγήσει από το δυνάμιον στο ενεργεία ον ονομάζεται εντελέχεια. Η ψυχή είναι η ουσία, είναι η μορφή του σώματος, όχι το σχήμα, αλλά είναι αυτό που δίνει ενότητα, δίνει σκοπό, δίνει τη ρυθμιστική εκείνη ε, κατάσταση που ένα σώμα είναι ζωοποιό, ένα σώμα πραγματικά υπάρχει. Και φυσικά μετά το θάνατο η ψυχή και εκείνη εφόσον είναι δεμένη με το σώμα πάβει να υπάρχει. Μην ξεχνάτε ότι ο Αριστοτέλης ήταν τελεολόγος. Άρα τα πάντα στη φύση κινούνται προς ένα προκαθορισμένο σκοπό. Θα λέγαμε ότι εκεί που βλέπει όλη η φύση, εκεί που εναρμονίζεται να κοιτάξει όλη η φύση, είναι ο Θεός. Έτσι ξεκινάμε από τη βροχή, ξεκινάμε από τα δέντρα, μια όμορφη βελανιδιά, προφανώς σε όλη, κατά τη διάρκεια της ζωής της, θα στρέφεται προς τον ήλιο. Γιατί στρέφεται προς τον ήλιο κατά τον Αριστοτέλη. Σαφώς για να πάρει τις ακτίνες του, για να πάρει τα θρεπτικά στοιχεία και να μπορέσει να αναπτυχθεί. Είναι κάτι δηλαδή που προδιαγράφεται από τη δυνατότητα του δέντρου μέχρι και αυτό να γίνει ενεργεία. Να, να επαναλάβω και να πω πώς. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος συστηματικός φιλόσοφος. Στις εννέα τεράστιες κατηγορίες με τις οποίες έχουμε διαχωρίσει τα κείμενά του έχει εξαντλήσει τα πάντα. Κοιτάει τη ζωή. Διερευνά την ανεμόνη, το λουλουδάκι, τα έντομα, τα ζώα, τα αστέρια. Επιχειρεί να βρει και να ανακαλύψει τον κόσμο. Ο Αριστοτέλης κοιτά τη γη, κοιτά την πραγματικότητα. Δεν επιθυμεί να διαφύγει αυτής. Ο Πλάτων, εν αντιθέσει, κοιτά τον ουρανό, κοιτά την ιδεατότητα, ο Πλάτων αγαπά, είναι ερωτευμένο με την μαγεία της τελειότητα των μαθηματικών. Ο Αριστοτέλης είναι ο τελευταίος αρχαίος ε, μεγάλος φιλόσοφος, αλλά στο χώρο της επιστήμης θεωρείται ο πρώτος βιολόγος. Και ίσως αυτό φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός πως ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός. Έτσι ο Αριστοτέλης έχει ένα άλλο θα έλεγα δαιμόνιο διερεύνησης του κόσμου, το οποίο είναι αισθητά διαφοροποιημένο από τον Πλάτωνα.